Να θυμίσουμε λοιπόν ότι μία συνάδελφό σα, ειδική πραγματογνώμονα διορισμένη από την κυρία Ανακρήτρη, έχει κληθεί να αποκωδικοποιήσει κάποιε ζωγραφιέ. Ζωγραφιέ οι οποίε κάποιε εξ αυτών βρέθηκαν μέσα στο σπίτι τη οικογένεια Πισπυρίγκου από την αστυνομία, κατασχέθηκαν και έχουν ενταχθεί στη δικογραφία. Υπάρχει ιδιαίτερο μία συγκεκριμένη ζωγραφιά, η οποία έχει μία φράση. Τη φράση την έχει γράψει το κοριτσάκι, η Τζορτζίνα είναι τα δικά του γραμματάκια, με το χεράκι της. Έχει γράψει κάτι λοιπόν που θα ήθελε η ελληνική δικαιοσύνη κυρία Ανακρίτρια να ερευνήσει σε βάθος. Γι' αυτό και έχει κληθεί και μία παιδοψυχολόγος να το εξηγήσει. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτή η φράση και να περιγράψουμε αυτή τη ζωγραφιά η οποία δεν έχει δει ακόμα το φως της δημοσιότητας. Πάμε λοιπόν να δούμε τη φράση. Η μαμά μου, γράφει η Τζορτζίνα, σήμερα έβγαλε ένα τεράστιο ουρλιακτό. Αυτές είναι οι οκτώ λέξεις για τις οποίες έχει γίνει πολύ λόγος. Η μαμά μου σήμερα έβγαλε ένα τεράστιο ουρλιακτό. Πάμε να δούμε και κάποια άλλα στοιχεία για αυτή τη ζωγραφιά. Η ζωγραφιά λοιπόν περιλαμβάνει τέσσερα πλαίσια, δύο κυκλάκια και δύο καρδουλές. Το θέτω με ένα αριθματικό γιατί και τα άλλα δύο θα μπορούσαν να είναι κυκλάκια που τα έχει φτιάξει ένα παιδί και φαίνονται σαν καρδούλες. Μέσα στο πλαίσιο το παιδί έχει τοποθετήσει ανθρώπινες μορφές. Ε, να πούμε ότι οι δύο από τις μορφές είναι μουτζουρωμένες. Μάλιστα, αν προσπαθήσει να δει κανεί τι κρύβεται πίσω από τις μουτζουρωμένες μορφές, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει αν είναι ενήλικες, αν είναι παιδιά. Το παιδάκι <coughs> έχει μουτζουρώσει τις μορφές με... Ε, έτσι με, πώς να το πούμε, με, με σθένος, με πολύ προσεκτικά, ήθελε να τη σβήσει, ήθελε να εξαφανίσει τις μορφές που κρύβονταν πίσω από αυτές τις φωτογραφίες. Δ, πίσω από αυτές τις ζωγραφιές. Δύο μουτζουρωμένες καλά μορφές. Δύο από τις μορφές φαίνεται να μοιάζουν με μικρά κουρίτσια, που έχουν, προσέξτε, στο κεφαλάκι τους φωτοστέφανα. Όχι οι μουτζουρωμένε, οι άλλε. Υπάρχει και ένα τρίτο κοριτσάκι το οποίο είναι ζωγραφισμένο εκτός πλαισίου. Μόνο του.